μέρους αστυνομικών έχουν επικεντρωθεί από το πρωί στην περιοχή του Σουλίου, όπου εκεί υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη και μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνωποι άνδρες των ΕΚΑΜ, ελικόπτερες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί είναι οπλισμένοι με θερμικές κάμερες, προσπαθούν να εντοπίσουν πού κρύβονται οι τρεις ή τέσσερις τραπέζες οφυλακών τρικάλων, ανάμεσά τους που φερόν τους αρχηγούς τους, ο Κόλλα. Επίσης υπάρχει και κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής που συμμετέχει στις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ίχνος από τους δραπέτες. Δεν έχει βρεθεί ούτε καν η μοτοσυκλέτα μικρού εκκλησμού, την οποία είχαν κλέψει προχθές από την περιοχή της Παραμυθιάς. Επίσης όμως δεν έχει αναφερθεί κλοπή άλλου οχήματος. Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το λιμενικό κάνουν έρευνες και στην θαλάσσια περιοχή, καθώς εικάζουν ότι ενδεχομένως οι Αλβανοί τραπέζοι θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προς την Αλβανία και προσπαθούν να κλείσουν λοιπόν κάθε δίωδο προς την γειτονική χώρα. Οι εντολές που έχουν δοθεί είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι τραπέζοι των φυλακών Τρικάλων είναι βαριά οπλισμένοι με καλάσνικο, κυροβομβίδες και πιστόλια, και το σημαντικότερο είναι άκρως επικίνδυνοι και, όπως έχουν δείξει και στο παρελθόν, αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά την ελευθερία τους. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουν δολοφονήσει μια 25χρονη κοπέλα στα Ίθνια Κορινθίας, καθώς και έναν αστυνομικό της ασφάλειας Λιβαδιάς στην περοχή του Διστόμου. Πάντως, οι έρευνες συνεχίζονται και ελπίζουν οι αστυνομικοί θα καταφέρουν να τις εντοπίσουν.